σας τον πόνο στα δάκρυα, όταν είσαι και στην τεράστια χαρά που έρχονται άνθρωποι και σου λένε «Πάτερ, εμείς ευεργετηθήκαμε από αυτόν τον ναό», από τα email, από όλα αυτά που έρχονται και μας λένε τα ευχαριστήρια. Είναι ωραίο πράγμα να αγκαλιάζεις τον συνάνθρωπό σου, είναι ωραίο πράγμα να του δίνεις μια πολύ όμορφη και ωραία αγκαλιά και είναι ωραίο πράγμα να σιωπείς, γιατί αν δεν σιωπήσεις σήμερα, αύριο, αδερφέ μου, μπορεί και σε σένα να τύχει κάτι. Οπότε ουδείς δυνατός σε αυτή τη ζωή, ουδείς τέλειος μάλλον σε αυτή τη ζωή. Υπομένει κάποιος άνθρωπος πολλές φορές, όπως λέγει ο Κύριος, και τις θλίψεις και τις στενοχώριες και τις χαρές και όλα αυτά τα οποία περιλούζουν τη ζωή του ανθρώπου, τα υπομένει ο άνθρωπος. Και όταν έχει δυνατή και καρτερία στο Θεό, να ξέρετε τότε τα στεφάνια είναι πολλά. Κάθε μέρα σκέπτομαι τον Άγιο Νεκτάριο που μου κάνει συντροφιά, να το πω έτσι. Κάθε μέρα, μα κάθε μέρα. Δεν μπορεί να μου φύγει αυτός ο Άγιος από το μυαλό μου. Και η Ανδρεία του Αγίου Δημητρίου. Είναι φοβερό το ότι έχω δύο Αγίους, τρεις Αγίους, 5-10 Αγίους μαζί με τον Σταυρό, όπου πραγματικά ο Άγιος Δημήτριος με ενθαρρύνει με την Ανδρεία του και την πίστη του, μου δίνει ελπίδα και χαρά, αλλά και ο Άγιος Νεκτάριος που μου δείχνει υπομονή και όλα θα περάσουν, γιατί ο Θεός για κάποιο σκοπό έτσι επέτρεψε να γίνουν όλα αυτά και να γίνονται όλα αυτά στη ζωή του ανθρώπου, στη δικιά μου ζωή, στη δικιά σας ζωή. Κάθε ένας άνθρωπος στο σπίτι του έχει ένα Γολγοθά. Κάθε ένας άνθρωπος στο σπίτι του έχει ένα παράπονο. Κάθε ένας άνθρωπος μανούλα στο σπίτι του έχει όχι ένα Γολγοθά μικρό, μπορεί να είναι και τεράστιος. Αλλά ξέρετε, κλείνει η πόρτα και κανένας δεν ξέρει το Γολγοθά του γείτονα, παρά το ξέρει μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος υπομένει και υποφέρει. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι να υποφέρεις, αλλά για να μπορείς να σταθείς και να μην μυρολατρείς, όσο και αν στενοχωριέσαι, να έχεις πίστη και κουράγιο στο Θεό ή στη φύση ή στην ελπίδα. Πάρετε το όπως θέλετε. Η δύναμη και το κουράγιο, την οποία αντλούμε όλοι μας, και εσείς και εμείς, είναι η παρουσία μας στην Εκκλησία, είναι η Θεία μας λατρεία, είναι το αντίδωρο, η Θεία Κοινωνία, είναι η Θεία Λειτουργία, είναι το κλάμα, η προσευχή από τα σκαλιά μέχρι το Άγιο Θυσιαστήριο, είναι ο αναστεναγμός των ιεροψαλτών μας, η προσευχή μας, η προσευχή όλων, οι παρακλήσεις της Αγίας μου Μανούλας κάθε μέρα, 4, 5, 6 παρακλήσεις προς την Παναγία και τους άλλους Αγίους, η αγάπη των δασοφόρων και η αγάπη όλου του λαού, όλου του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ερχόσαστε και μας επισκέπτεστε και τηράτε, μπορώ να πω, αυτό που λέγει το Ευαγγέλιο.